Αμήν. Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, συνεχίζουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Γένεσης. Είμαστε στη σελίδα 3 και θα διαβάσουμε από το 3ο κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Γένεσης, λοιπόν, βιβλίο Γένεσης, σελίδα 3 και εδάφιον 14. Σε ευχαριστώ, αδελφέ μου. Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον Όφιν, επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού, επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και έχθραν θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής και αυτό θέλεις σου συντρίψει την κεφαλή και θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού. Προσδέ την γυναίκα είπε, θέλω υπερπληθύνει τα λύπα σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπας θέλεις γεννά τέκνα και προς τον άνδρα σου θελείστε η επιθυμία σου και αυτός θέλει σε εξουσιάζει. Προς δε τον Αδάμ είπε, επειδή υπήκουσας εις των λόγων της γυναικός σου και έφαγες από του δέντρου από το οποίο προσέταξα εισέ λέγον μη φάγεις από αυτού, κατηραμένη να είναι η γη εξαιτία σου και με λύπας θέλεις τρώγει τους καρπούς αυτής πάσα στα σημέρα της ζωής σου και ακάνθας και τριβόλους θέλει βλαστάνησε και θέλει στρώγει των χόρτων του αγρού, εν το ιδρώτη το πρόσωπό σου, του προσώπου σου, θέλει στρώγει των άρτων σου, εσού επιστρέψει στην γη, εκ της οποίας ελήφθης, επειδή γη είσαι και στην γη θέλει επιστρέψει. Και κάλεσε ο Αδάμ, το όνομα της γυναικός αυτού Εύαν, διότι αυτή ή το μήτυρ πάντων των ζώντων. Και έκαμε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ και στη γυναίκα αυτού χιτώνας δερματίνους και ενέδισεν αυτούς. Και είπεν Κύριος ο Θεός ιδού έγινε ο Αδάμ ως εις εξ ημών εις το γινώσκιν το καλόν και το κακόν και τώρα μήπως εκτείνει την χείρα αυτού και λάβει από του ξύλου της ζωής και φάει και ζήσει αιωνίως όθεν Κύριος ο Θεός εξαπέστειλεν αυτόν εκ του παραδείσου του Σεδέμ διανεργάζεται τη γη εκ της οποίας ελήφθη. Και εξεδίωξε τον Αδάμ, κατά ανατολάς του παραδείσου σε δέ, μέθεσε τα χερουβίμ και την ροφέαν την φλογίνην την περιστρεφωμένη, διαμφυλάτωση την οδόν του ξύλου της ζωής. Αμήν. Ήλθε λοιπόν η πρώτη αμαρτία, όπως λέγει η Γραφή, κάθε ανομία είναι αμαρτία, η πρώτη αμαρτία στον άνθρωπο, της οποίας μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, καθώς παρέβησαν την εντολή τη συγκεκριμένη του Θεού, να μην φάνε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, γιατί εξάπαντος θα αποθάνουν. Και αυτό ίσχυε απ' αρχής και ισχύει και τώρα. Όταν ο άνθρωπος γνωρίζει το καλό και το κακό και φάει από το καλό και από το κακό, πεθαίνει. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να ζει τρώγοντας μόνο το καλό. Και τι τρώμε, βασικά για το σώμα μας, τρώμε γιατί είναι ανάγκη να το καταλάβουμε αυτό, τρώμε αυτά τα οποία βοηθούν την ανάπτυξή μας, τον άρτον και όλα τα άλλα και όλες τις άλλες τροφές που μας έχει δώσει ο Θεός, αλλά υπάρχουν και πράγματα δηλητηριώδη, τα οποία αν τα φάμε θα πεθάνουμε. Άρα λοιπόν και στη φυσική μας ζωή ισχύει η εντολή του Θεού να μην φάμε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, αλλά και στην πνευματική μας ζωή, η αμαρτία, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος και δεν υπάρχει και σωτηρία. Σκεφτείτε στην Παλαιά Διαθήκη που έφερε ο Θεός τον νόμο, όταν κανείς έπεφτε σε αμαρτίες σοβαρές, ελιθοβολήτο, χωρίς έλεος. Και έτσι ήλθε η αμαρτία στον κόσμο, στους ανθρώπους, το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα για το οποίο ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους περιγράφει ότι είναι αυτό το οποίο έφερε το θάνατο στους ανθρώπους και τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοίωση του Αδάμ, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι ο τύπος του μέλλοντος. Μέχρι πότε ίσχυε το προπατορικό αμάρτημα, μέχρι τις αποκάλυψεις από το Θεό του νόμου, ώστε να γνωρίσει πραγματικά τι είναι το καλό και τι είναι το κακό, τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι, τι είναι το θέλημα του Θεού και τι δεν είναι. Και πολύ περισσότερο βέβαια, όταν ήρθε ο Χριστός,
ο οποίος για τις αμαρτίες των ανθρώπων, επειδή ο νόμος ήταν ανίσχυρος να σώσει τον άνθρωπο εκ της φύσεως του, ήταν αδύνατος τον άνθρωπο να εκπληρώσει και να εκπληρώνει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού εκ της φύσεως του, γιατί έτσι έχει φτιαχτεί από το Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός ήλθε και έφερε, έστειλε τον Υιόν του το μονογενή, ήλθε ο ίδιος ο Θεός εν σαρκή, πέθανε εις αντικατάσταση του δικού μας θανάτου. Για να μην πεθάνουμε εμείς, πέθανε αυτός. Και πώς, τι είναι αυτή η αντικατάσταση που έφερε την ζωή σε μας, είναι ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε αναμάρτητος. Δηλαδή δεν έπρεπε να πεθάνει. Γι' αυτό και κάθε Κυριακή καταγγέλουμε το θάνατό του, την άδικος. Δεν έπρεπε να πεθάνει και δεν αμάρτησε, αλλά έδωσε την ψυχή του υπέρ ημών. Έχισε το αίμα του, το παρθενικόν, το άμμωμον, το άγιον υπέρ ημών. Με αποτέλεσμα, εμείς με τον Αδάμ τον δεύτερο, καθώς ο πρώτος Αδάμ έφερε τον θάνατο σε όλους, ο δεύτερος Αδάμ έφερε τη ζωή σε όλους που τον πιστεύουν και που τον δέχονται. Εν πάση περιπτώσει, ο Θεός τώρα πια και ένα ερώτημα πολύ σοβαρό, το οποίο πάρα πολλές φορές μου έχουν κάνει οι άνθρωποι, είναι αφού ο Θεός ήξερε ότι ο Αδάμ θα πέσει, θα αμαρτήσει από τον πειρασμό του διαβόλου, γιατί έπλασε τον άνθρωπο? Και θεωρώ ότι είναι μάλλον αφελής η ερώτηση, γιατί αυτός που τη ρωτάει δεν ξέρει ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με απόλυτη επίγνωση ότι θα πέσει, γι' αυτό και είχε ετοιμασμένο ένα τέλειο, πλήρες σχέδιο, όχι για την ανόρθωσή του, για την ανάστασή του. Άρα λοιπόν ο Θεός ξέρει πάρα πολύ καλά πάντα τι κάνει, ο άνθρωπος δεν ξέρει και εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Όταν λοιπόν επλησίασε ο Θεός τον Αδάμ και τον ρώτησε τι έκανες, ο Αδάμ αντί να εξομολογηθεί και να απολογηθεί, δικαιολογήθηκε. Δικαιολογήθηκε πιστεύοντας ότι μεταφέροντας την ευθύνη τη δική του σε κάποιον άλλον είναι ελεύθερος από την ευθύνη, και αυτό είναι, και αυτό είναι μέσα στη φύση των ανθρώπων. Νομίζουμε ότι όταν μεταφέρουμε την ευθύνη και δεν πούμε εγώ δε φταίω, αυτός φταίει, ότι απαλλασσόμεθα από τις προσωπικές μας ευθύνες. Είτε φταίει αυτός όταν αμαρτήσουμε, είτε δεν φταίει κάποιος όταν αμαρτήσουμε, εμείς αμαρτήσαμε. Και εμείς πρέπει να εξομολογηθούμε και εμείς πρέπει να μετανοήσουμε. Είπε λοιπόν η Εύα που μου έδωσες, αυτή με υπάτησε, και πράγματι η Εύα απατηθήσα έγινε παραβάτης και επλάνησε και τον Αδάμ. Αλήθεια είναι αυτά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αθώος ο Αδάμ, αφού έφαγε από αυτό το οποίο ο Θεός του είπε ότι δεν έπρεπε να φάει, έστω και αν η γυναίκα του του είπε να φάει. Η γυναίκα που του δώσε ο Θεός. Πάντοτε λοιπόν ο Θεός δοκιμάζει τις καρδιές μας αν μένουμε στερεοί και αμετακίνητοι στο Λόγο Του. Εκείνο που έχει σημασία είναι ο Λόγος του Θεού. Και όταν αναστράφηκε στην Εύα και τη ρώτησε τι έκανες, είπε όφης με επλάνησε, και αρχίζει τώρα ο Θεός τις ποινές της αμαρτίας, γιατί η αμαρτία έχει συνέπειες, σοβαρότατες συνέπειες. Ο Θεός δεν είναι αγάπη, δεν είναι μακρόθυμος, είναι, αλλά είναι και δίκαιος. Και δεν μπορούμε να παίζουμε με αφέλεια με τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται στις υποσχέσεις, αλλά και να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται στη δικαιοσύνη του. Δεν μπορούμε να αστειευόμαστε με τα πράγματα του Θεού. Και αρχίζει λοιπόν τώρα ο Θεός λέγοντας από τον Όφη, το φρονιμότερο ζώον, στο οποίο είχε μπει ο διάβολος και μίλαγε μέσω του Όφεως. Επειδή έκαμε στούτο, δηλαδή να πλανήσεις την Εύα, δηλαδή έδωσες τόπο στο διάβολο να σε χρησιμοποιήσει να πλανήσεις την Εύα και τον Αδάμ, και το ξαναλέω, έδωσες το δικαίωμα στο διάβολο πλανώντας εσένα να σε χρησιμοποιήσει να πλανήσεις και την Εύα.
Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε, μιλάει με τον άνθρωπο ο Θεός. Βέβαια μιλάει. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου. Μιλάει ο διάβολος με τον άνθρωπο? Μερικές φορές. Πολλές φορές, ιδίως με τους μη αναγεννημένους, τους χρησιμοποιεί, γιατί τους παρασύρει, είναι αυτός που πλανά την οικουμένη όλη, τους παρασύρει με την πλάνη. Μέσα στην εκκλησία μιλάει ο διάβολος, βέβαια. Μάλλον μιλάει, εργάζεται ο διάβολος, βέβαια, όπως εργαζόταν και στον Παράδεισο. Ψάχνει να βρει κάποιον, κάποιους, να τους χρησιμοποιήσει για να πλανήσει όλους τους άλλους. Και το έχει καταφέρει σε όλη την εκκλησιαστική ιστορία, να μην πω την ανθρώπινη ιστορία που το λέω κιόλας, σε όλη την ανθρώπινη ιστορία έχει πλανήσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Όλοι οι πλανημένοι είναι πλανημένοι από τον διάβολο και βεβαίως και από τους δούλους του και τα παιδιά του. Και έτσι λοιπόν τώρα απευθυνόμενος στο φίδι, λέει ο Θεός, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών. Δεν μιλάει για το διάβολο, για το φίδι τώρα. Θα είσαι καταραμένος μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού. Επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή. Και είναι το μόνο ζώο που δεν έχει πόδια. Φοβερό, δεν είναι? Και περπατάει σέρνοντας. Το μόνο ζώο. Δεν είμαι ζωολόγος, αλλά από ό,τι ξέρω. Δεν έχει πόδια. Σέρνεται. Το χέρι είναι ψάρι. Δεν έχει πόδια. Και τα ψάρια δεν έχουν πόδια, αλλά είναι στη θάλασσα. Έχουν πτερίγια. Έχουν τον δικό τους τρόπο, όπως τα πτηνά έχουν τα φτερά. Αλλά ζώο του αγρού, χωρίς πόδια, νομίζω δεν υπάρχει άλλο. Το οποίο σέρνεται. Με αποτέλεσμα να τρώει χώμα όλες τις ημέρες της ζωής του, να μην υπάρχει εξέλιξης. Όπως είπα, υπάρχουν τα ζώα κατά το είδος αυτών, όπου μέσα στα ζώα υπάρχουν ποικιλίες και μέσα στις ποικιλίες υπάρχει εξέλιξη των ζώων, αλλά στο φίδι δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Χωρίς πόδια πάντοτε από τότε. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι έχει έχθρα, τώρα μιλάει στο διάβολο, έχθρα θα στήσω ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα, η οποία είναι η μήτερ πάντων των ανθρώπων. Αν μισεί κάποιον ο διάβολος, βασικά είναι η γυναίκα. Γιατί η γυναίκα τεκνοποιεί και η γυναίκα, η Παρθένος, έφερε τον Χριστό. Όχι βεβαίως ότι με τον άντρα τα πάει καλύτερα, αλλά υπάρχει ιδιαίτερη έχθρα. Γι' αυτό και ο Θεός την έχει, την είχε, τώρα θα το δούμε, και σε περιφρούρηση τη γυναίκα. Θα το δούμε όμως. Θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της γυναικός, που η γυναίκα, όπως ξέρουμε, δεν έχει σπέρμα. Πριν να αρχίσει ο Θεός να εκφράζει την ποινή προς τον άνθρωπο, τον άντρα και τη γυναίκα, εξέφρασε τη σωτηρία του, τον τρόπο της σωτηρίας του. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θαύμα, αδερφοί. Καταγεγραμμένο ακριβώς, χωρίς να υπάρχει κανένα λάθος από καμία μετάφραση. Έστησε έχθρα ανάμεσα στη γυναίκα και στον διάβολο και ανάμεσα στο σπέρμα του διαβόλου, που εν τέλει θα είναι ο Αντίχριστος, και στο σπέρμα εν τέλει, όχι ότι τώρα δεν υπάρχει σπέρμα, και στο σπέρμα της γυναίκας, που είναι ο Χριστός, γιατί είναι ο μόνος άνθρωπος επί της γης που γεννήθηκε εξ σπέρματος γυναικός, δηλαδή χωρίς τη συμμετοχή του ανδρός, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Και το σπέρμα της γυναικός αυτού θα συντρίψει την κεφαλή σου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και εσύ θα κεντήσεις την πτέρνα αυτού, θα τον ταλαιπωρήσει, βασανίσει, εχμαλωτήσει ο διάβολος, βέβαια, πάλι χρησιμοποιώντας τον όφι, το φρονιμότερο ζώο. Ποιους? Τους αρχιερείς, τους γραμματείς και τους φαρισαίους, που ήσαν ως προς τα πράγματα του Θεού οι φρονιμότεροι άνθρωποι, με γνώση του θελήματος του Θεού. Δεν είχαν απόλυτη γνώση όλοι οι Ιουδαίοι.
αλλά αυτοί οι μορφωμένοι θεολόγοι της εποχής είχαν γνώση. Σκεφτείτε ότι μόνο λίγοι μπορούσαν να διαβάζουν τις γραφές τότε, γιατί οι γραφές τότε ήσαν δεν είχαν φωνήεντα και ήταν πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να διαβάσει τις γραφές. Έπρεπε να είναι ιδιαίτερα μορφωμένος, γι' αυτό και υπήρχαν ειδικές σχολές θεολόγων, οι γραμματείς ήταν αυτοί κυρίως, αλλά και οι Φαρισαίοι και οι ιερείς εν γέννη, που πήγαιναν σε σχολές για να μάθουν να διαβάζουν τις γραφές. Και όταν μάλιστα 12ετής ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μελετούσε τις γραφές, εθαύμαζαν, γιατί ένα παιδί 12 χρόνων δεν διαβάζει. Διαβάζει, αλλά όχι τις γραφές, τις αφωνίεντες, με το αφωνίεντο αλφάβητο. Και πάμε τώρα στη συνέχεια με τη γυναίκα, που εδώ τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πολύ δύσκολα, αλλά και πολύ σαφή. Προς δε τη γυναίκα είπε, δεν είπε καταραμένη θάση όπως είπε στο φίδι ού και στο διάβολο, αλλά είπε θα υπερπληθύνω τις λύπες σου. Ανάμεσα στη γυναίκα, μην κοιτάτε τη γυναίκα όπως θα δούμε στη συνέχεια τη χριστιανή, που δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη γυναίκα που είναι έξω από τη χάρη του Θεού. Θα υπερπληθύνω τις λύπες σου. Η γυναίκα γεννιέται, γεννιότανε, μάλιστα οι Ρωμαίοι την έλεγαν πράγμα, ρες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν είχε και καμία ελευθερία, προσωπικότητα. Και όταν υπήρχε κάποια γυναίκα με ιδιαίτερη προσωπικότητα όπως η Ασπασία στην εποχή του Περικλή, ήταν μια εξαίρεση. Ήταν μια δούλη η γυναίκα. Δεδομένου δε ότι είχε επιτραπεί, όχι επιτραπεί, είχε εφαρμοστεί η πολυγαμία σε όλα τα χρόνια της ιστορίας, καταλαβαίνετε λοιπόν τι θλίψη είχε μια γυναίκα όταν δεν είχε ούτε άντρα ούτε παιδιά στην πραγματικότητα δικά της. Και το εξηγεί. Πρώτον, θα υπερπληθύνω τις λύπες σου και θα δούμε πώς. Δεύτερον, τους πόνους της κυοφορίας σου. Τους πόνους που περνάει η γυναίκα, λέγεται, κανένα ζώο δεν τους περνάει. Κανένα. Όταν γεννάνε τα ζώα δεν πονάνε. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί σε γένα ζώου. Εγώ έχω βρεθεί. Δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει φωνή, δεν υπάρχει κλάμα. Υπάρχει μια φυσική ροή των πραγμάτων, δυσκολία, αλλά όχι πόνος. Η γυναίκα όμως έχει τρομακτικούς πόνους. Δεν την είχε φτιάξει ο Θεός έτσι. Ούτε να έχει λύπες, ούτε να έχει πόνους γένας. Επίσης, προς τον άντρα θα είναι η επιθυμία σου. Θα εξαρτάται η γυναίκα από τον άντρα. Θα είναι σαν τη δούλη που περιμένει την απόφαση του άντρα. Και γιατί αυτό? Γιατί η γυναίκα είναι σκεύος ασθενέστερο. Ο άντρας είναι ισχυρότερο και ισχύει ο νόμος της ζούγκλας. Ποιος είναι ο νόμος της ζούγκλας? Ο ισχυρότερος τρώει τον αδύνατο. Και αυτός θα σε εξουσιάζει. Εσύ θα ελπίζεις αυτόν και η ανταπόκριση από αυτόν να σε κατεξουσιάζει. Έτσι ήταν η ζωή της γυναίκας μέχρι που ήρθε ο Χριστός και τα άλλαξε όλα. Όμως τα άλλαξε όλα. Τώρα η γυναίκα δεν έχει τις λύπες που είχε. Γιατί? Γιατί έχει έναν άντρα που η αποστολή του είναι να την κάνει ευτυχισμένη, χαρούμενη. Έπειτα έχει παιδιά τα οποία τα εξουσιάζει και μάλιστα η ευθύνη της είναι να τα διδάσκει και να τα οδηγεί στον Χριστό. Πολλές φορές η γυναίκα είναι ικανότερη του ανδρός. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Απόστολος Πέτρος λέει για τη γυναίκα ότι πρέπει να αγαθοποιεί, πως μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώησιν. Έχει μεγαλύτερο ψυχικό σθένος από τον άντρα. Μπορεί να είναι σωματικά πιο αδύνατη, αλλά ψυχικά έχει μεγαλύτερες δυνάμεις, μεγαλύτερες αντοχές. Ο άντρας δεν μπορεί να έχει τις αντοχές της γυναίκας.
Έχει υπομονή περισσότερη. Και έχει εκπαιδευτεί να είναι έτσι. Γιατί ήταν πάντοτε υπόδουλη στον άντρα. Και όταν λέμε υπόδουλη εννοούμε δουλεία, όχι αστεία. Δουλεία. Μέχρι που ήρθε ο Χριστός και την ελευθέρωσε και έτσι έχει μείνει το ψυχικό σθένος που έχει η γυναίκα σε σχέση με τον άντρα. Ο άντρας δεν αντέχει πολύ. Γι' αυτό τι είναι η γυναίκα στην οικογένεια για τον άντρα. Είναι ο Σίμων ο Κυριναίος, τον βοηθάει να κρατήσει το βάρος του. Ενώ ο άντρας στη γυναίκα τι είναι, ο καλός Σαμαρίτης. Τη βοηθάει να θεραπευθούν οι πληγές, γιατί είναι σκεύος ασθενέστερο και πληγώνεται εύκολα έξω. Άρα λοιπόν με τον Χριστό φεύγουν οι λύπες. Έρχεται χαρά, έρχεται ειρήνη. Για να μην σας πω, μερικές φορές οι γυναίκες χριστιανές γίνονται πιο επιθετικές από τους άντρες, κακώς βέβαια. Να σας πω μια ιστορία που είναι αληθινή. Ήταν ένας αδελφός, πρώην αδελφός όμως, ο οποίος ήταν πολύ βάρβαρος. Τη γυναίκα του την έδερνε, την είχε όπως την Παλαιά Διαθήκη, όπως προ Χριστού. Και τελικά πίστεψε. Πίστεψε αυτός, η ατυχία του ήταν ότι πίστεψε η γυναίκα του. Και όταν τον είδε ότι απολύκως έγινε πρόβατο, τον δοκίμαζε σιγά σιγά, τον δοκίμαζε και μετά τον έσπαγε στο ξύλο. Και αυτός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τι να κάνω, έλεγε, αδερφέ, τι να κάνω τώρα. Του φέρνε τη γάνια στο κεφάλι. Γιατί δεν απαντούσε ο άνθρωπος αυτός, γιατί ήταν πρόβατο. Βέβαια, δόξα τω Θεώ, μετά πίστεψε και η γυναίκα και τελειώσαν και τα τηγάνια και τα ξύλα. Αλλά η γυναίκα τώρα, ευχαριστούμε τον Θεό, δεν είναι μόνο ότι τις κάνουμε ευτυχισμένες οι άντρες, αλλά είναι ότι κάνουνε τους άντρες ευτυχισμένους επίσης. Είναι συγκληρονόμοι της χάριτος του Θεού και κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Άρα πάει αυτό που είπε ο Θεός στη γυναίκα. Επίσης, εγώ το έχω δει και επιμένω στις αδελφές όλες όταν πάνε να γεννήσουνε, προσεύχεστε να γεννήσετε χωρίς πόνο. Χριστίνα μου, ας πούμε, που έχω ένα, όχι μόνο, που έχω ένα ωραίο παράδειγμα, επειδή έχει κάποιο μικρό πρόβλημα υγείας, δεν μπορούσε να πονέσει. Τώρα βέβαια έχει γίνει επισκληρίδιος που γεννάνε όλες οι γυναίκες χωρίς πόνο. Αλλά τότε δεν υπήρχε και προσευχηθήκαμε και της λέω, Χριστίνα, προσευχήσου να γεννήσεις χωρίς να το καταλάβεις. Μου λέει, μπα, γίνεται αυτό. Βέβαια, ο Χριστός πέθανε για τους πόνους σου. Τους πλήρωσε, αυτός πόνεσε για σένα. Και η Χριστινούλα το πίστεψε. Και το είδα ότι το πίστεψε. Και τώρα αν τη ρωτήσεις θα πει, βγήκαν τα παιδιά μου και δεν κατάλαβα πώς βγήκανε. Αλλά επαναλαμβάνω, τώρα η τεχνολογία έφερε και μεθόδους που δεν πονάει η γυναίκα έτσι κι αλλιώς. Αλλά ο Χριστός πήρε τους πόνους, άλλαξε όλη αυτή την κατάσταση. Επίσης, προς τον άντρα της δεν είναι η εξάρτησή της, δεν εξαρτάται από τον άντρα της. Δεν είναι δούλη, δεν πηγαίνει σαν δούλη στον άντρα. Είναι η βασίλισσα και ο βασιλιάς. Είναι η εκκλησία και ο Χριστός. Και τέλος, ο άντρας τον εξουσιάζει. Καμία καταπίεση δεν δικαιολογείται από το Λόγο του Θεού στον άντρα προς τη γυναίκα. Αντιθέτως, μάλιστα, με μεγάλη φροντίδα εκτρέφει και περιθάλπτει τη γυναίκα του, γιατί ξέρει ότι είναι η δόξα του. Αυτά όλα έχουν αλλάξει, αλλά πότε άλλαξαν? Όταν ήρθε ο Χριστός. Πότε αλλάζουν? Όταν έρχεται ο Χριστός στη ζωή μας. Έξω στον κόσμο ισχύουν αυτά. Στην Εκκλησία του Χριστού δεν ισχύουν. Γιατί στην Εκκλησία του Χριστού κεφαλή είναι ο Χριστός και όλοι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Και έτσι ο Χριστός μεριμνά για τις γυναίκες με ιδιαίτερη μέριμνα, όπως θα δούμε, και για τους άντρες. Προσθέτω, τον Αδάν μου είπε, επειδή υπήκουσας εις των λόγων της γυναικός σου και έφαγες από το δέντρο από το οποίο προσέταξα εγώ εισέ λέγον μη φάγεις από αυτού,
Τι κάνει, καταραμένη να είναι η γη εξαιτία σου και με λύπες θα τρως τους καρπούς αυτής πάσας τας ημέρας τη ζωή σου. Είναι φοβερό. Γιατί, να το συνεχίσω, ακάνθας και τριβόλους θα βλαστάνησαι. Δεν ήταν φτιαγμένη η γη να βλαστάνει αγκάθια και τριβόλια. Έβγαζε καλό χόρτο, καλά δέντρα, όλα ημέρα ήταν, ούτε μπόλιασμα θέλαν ούτε τίποτα. Και τον έβαλε ο Θεός να εργάζεται και να φυλάτει τον Αδάμ και την Εύα, βοηθών όμοιων αυτού, μέσα στον Παράδεισο, χωρίς σκόπο. Γιατί από μόνη της η γη βλάστανε αγαθά πράγματα. Τώρα όμως με την παράβαση η αμαρτία έχει συνέπειες κακές. Έφερε την κατάρα στη γη, όχι στον άντρα. Δεν είναι άντρας καταραμένος, ευλογημένος είναι. Όπως και η γυναίκα δεν είναι καταραμένη, ευλογημένη είναι. Πάντοτε. Τους έφτιαξε να είναι κατ' εικόνα και με πρόθεση και καθομοίωση του Θεού. Αλλά το περιβάλλον αρχίζει και χαλάει ο Θεός. Στο καλό, το άριστο περιβάλλον της παράβασης έπεσε ο άνθρωπος. Και τώρα φέρνει άλλο περιβάλλον, καταραμένο περιβάλλον. Τα ζώα είναι άγρια, η γη είναι άγρια και για να φας τώρα, του λέει, άντρα, πρέπει να κοπιάζεις. Πρέπει να σκάβεις, να καθαρίζεις. Και αφού καθαρίσεις να φυτεύεις και να ελπίζεις στο Θεό να βρέξει. Γιατί αν δεν βρέξει δεν θα τρως. Άρα με κόπο και με λύπες. Η μέρημνα του ανθρώπου είναι τι θα φάει και τι θα ενδυθεί. Αυτή ήταν η μέρημνα του ανθρώπου. Γι' αυτό ζούσε. Δεν είχε τίποτα άλλο να φροντίσει. Το πλήθος των ανθρώπων μέχρι το Χριστό ήταν αυτό. Και μετά το Χριστό, όσοι δεν είναι του Χριστού, την ίδια μέρημνα έχουν. Τι να φάνε και τι να ενδυθούν. Γι' αυτό και βλέπεις έχουν 2 πόδια και 40 παπούτσια. Ένα σώμα και 25 ρούχα. Μέρημνα είναι τι να φάνε και τι να ενδυθούν. Και αυτοί που έχουν, αυτοί που δεν έχουν, λυπούνται που δεν έχουν. Και ζηλεύουν τους άλλους που έχουν. Μέχρι που ήρθε ο Χριστός και τι είπε. Μη μεριμνάτε τι να φάτε και τι να ενδυθείτε, γιατί εγώ μεριμνώ για σας. Μην αγωνιάτε. Δεν σας αφήσω. Δεν σας εγκαταλείψω. Πάσα στα σήμερα, έως την τελεία του αιώνος. Έκανε τη μεγάλη αλλαγή και στον άντρα. Μεγάλη αλλαγή. Τον έκανε παιδί του, όπως και τη γυναίκα, επειδή δέχθηκαν τον Χριστό. Και ο Κύριος λέει, πάσαν την μέρημναν ημών, ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει για σας. Αντιθέτως τι λέει, εάν η καρδιά σας είναι γεμάτο μέρημνες βιωτικές, απάτη του πλούτου, ειδονές του βίου, τότε ο λόγος του Θεού, χριστιανή, θα έρχεται, θα φυτρώνει, αλλά θα καταπνίγεται και δεν θα έχει το αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο ότι σου παίρνει τις μέρημνες, αλλά και σου λέει μη τις κρατάς. Πάσαν τη μέρημνα μόνη, ρίψατε από αυτόν, γιατί αυτός φροντίζει για σένα. Και εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο του ανθρώπου, που δεν μπορεί τι, να εμπιστευθεί το Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός έχει δώσει μια ωραία σειρά των πραγμάτων να τακτοποιούνται τα πράγματα στη ζωή μας. Λέει, ό,τι πρόβλημα κι αν έχεις, ό,τι ζήτημα κι αν έχεις, που αγωνιάς, πήγαινε στο ταμείο σου, τακτοποιήσου με το Θεό. Ζήτησε χάρη από το Θεό, μετανόησε, εξομολογήσου. Μην κρατάς τα βάρη επάνω σου, τα ζητήματα που σε βαραίνουν επάνω σου, γιατί θα σε βουλιάξουνε. Θα βουλιάξουν την ψυχή σου. Όλα σου τα ζητήματα πήγαινε τα στον Κύριο. Μετευχαριστίας μάλιστα και ευγνωμοσύνης. Γιατί θα είναι εκεί και σε περιμένει και σε ακούει. Επί το λόγο του θα πας, εκεί θα είναι. Και δια της δεήσεως και της προσευχής δώσ' του τα.
Και τότε πρόσεξε, γιατί θα έρθει αμέσως ο Θεός, η ειρήνη του Θεού που είναι το ζητούμενο. Εάν ο χριστιανός δεν έχει ειρήνη, δεν έχει τίποτα, αδελφοί. Αν δεν υπάρχει ειρήνη του Θεού μέσα μας, δεν έχουμε τίποτα. Γιατί γι' αυτό ο Χριστός όταν πλησιάζει κάποιον τι του λέει, ειρήνη ή μην. Εάν δεν υπάρχει ειρήνη του Θεού, υπάρχει ταραχή, φόβος, αγωνία, δεν μπορείς να πάρεις τίποτα από το Θεό. Πρέπει να πας να του αφήσεις την ταραχή σου, τη μεριμνά σου και να φέρεις την ειρήνη του μέσα σου. Και να προσέχεις να μην τη χάσεις. Και πώς χάνουμε την ειρήνη μας? Με το να συλλογιζόμαστε πράγματα που δεν θέλει ο Θεός. Να συλλογιζόμαστε αγωνίες, φόβους, καταστροφές. Όχι. Τα καλά, τα ευλογημένα θα σκέφτεσαι μόνο. Την παρηγοριά, τη δύναμη του Θεού. Και τότε ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σου. Και όταν ο Θεός της ειρήνης είναι μαζί σου, τότε αρχίζει το έργο του Θεού στη ζωή σου. Αλλιώς προσευχόμαστε, αγωνιζόμαστε, δεν έχουμε αποτέλεσμα. Εάν η ειρήνη του Θεού και ο Θεός της ειρήνης δεν είναι μαζί μας, δεν έχουμε αποτελέσματα πουθενά. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με εμάς ο Θεός και δεν μπορεί να εργαστεί σε εμάς ο Θεός, αν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού που μας φυλάει από την καρδιά μας και από τους διαλογισμούς μας. Και όταν έρθει η ειρήνη του Θεού, το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός είναι να μας αγιάζει στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Να μας καθαρίζει, να μας ξεχωρίζει για τον εαυτό Του. Και όταν μας πάρει κοντά Του, μας βοηθήσει να Τον πλησιάσουμε, καθώς λέει πλησιάσατε προς εμέ και εγώ θα πλησιάσω σε εσάς. Πώς θα πλησιάσω το Θεό? Κάποτε πήγα και του, Κύριε, πώς θα σε πλησιάσω? Και η απάντηση ήταν, δεν μπορείς, εγώ θα σε φέρω κοντά μου. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό. Πώς να Τον πλησιάσουμε αν η καρδιά μας είναι μαύρη και άραγνη? Αν το μυαλό μας είναι ανακατεμένο, μπερδεμένο, αλαζονικό και σκληρό? Όταν όμως μας αγιάσει ο Θεός, τότε Αυτός μας φέρνει κοντά Του και Αυτός έρχεται κοντά μας. Και γίνεται το μεγάλο θαύμα. Ο Θεός μας αποκαλύπτει το θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, για κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας και μας δίνει και τη δύναμη να το πράξουμε. Και από εκεί και πέρα ισχύει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστε σκάμνη ημάς πάντοτε να θριαμβεύομεν, πώς? Δια του Ιησού Χριστού, που είναι ο άρχοντας ειρήνης. Και συντρίβει στη συνέχεια το διάβολο κάτω από τα πόδια μας. Υπάρχει ο δρόμος που ξεκινάει από την ειρήνη του Θεού. Συνεχίζει με το Θεό της ειρήνης και ολοκληρώνεται με το θρίαμβο που δίνει σε εμάς ο Θεός της ειρήνης. Πάνε όλα αυτά. Όλες αυτές οι μέρημνες, τα αγκάθια, τα τριβόλια, όλα αυτά εξαφανίζονται στον άντρα. Αρκεί βεβαίως και στη γυναίκα. Αρκεί να έχουμε τη δυνατότητα και τη σοφία να πάμε στο Χριστό μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να παίρνουμε, να παίρνουμε και τους άλλους. Μόνος μου. Δοκίμασέ το και τα αποτελέσματα είναι τρομακτικά, αδέλφοι. Συγκλονιστικά. Κάτσε εκεί και πες του. Πρώτο, γράψτα σε χαρτί τα προβλήματά σου. Και δώσ' του τα. Και περίμενε να δεις τι θα κάνει ο Θεός. Αλλά πρόσεξε, μην τα δίνεις και τα έχεις μέσα σου πάλι. Δώστα και άστα. Γιατί αν τα δίνουμε και τα έχουμε πάλι μέσα μας, δεν κάναμε τίποτα. Τι σημαίνει τα δίνω και τα αφήνω? Τον εμπιστεύομαι. Τον εμπιστεύομαι. Και τι κάνω στη συνέχεια? Ζητάω πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα ο Θεός μου υπόσχεται ότι θα τα προσθέσει. Άρα αγωνίζομαι για τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή για την αρπαγή της Εκκλησίας για μας και για το να φυλάτουμε τις εντολές του Θεού.
Η δικαιοσύνη του Θεού εκφράζεται μέσα από το λόγο του, μέσα δηλαδή από την περιγραφή και την έκφραση του θελήματος του Θεού. Ο χριστιανισμός, αδερφοί, είναι εμπειρία. Είναι βιωματική εμπειρία. Ό,τι μας υπόσχεται το κάνει. Μας υπόσχεται ότι θα μας αναγεννήσει και θα αλλάξει η ζωή μας και το κάνει. Μας υπόσχεται ότι θα μας βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και το κάνει. Μας υπόσχεται ότι αναλαμβάνει πάσαν την μέρη μνημών και το κάνει. Το θέμα είναι, εγώ το πιστεύω, τον εμπιστεύομαι, πηγαίνω. Και δεν είναι λόγια ανθρώπινα. Ο χριστιανισμός, είπαμε, είναι βιωματική εμπειρία. Είναι πιστός ο υποσχεθής. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Πάει και η κατάρα που έχει σχέση με τον άνθρωπο. Και από εκεί και πέρα τώρα τη ζωή την παίρνει στα χέρια του ο Αδάμ. Ο Αδάμ θα δώσει όνομα στην Εύα. Δεν θα δώσει ο Θεός. Ο Αδάμ. Ο Αδάμ έδινε σε όλα τα ζώα με εντολή του Θεού. Αλλά δεν έδινε στην Εύα. Τώρα θα δώσει και στην Εύα. Και την ονόμασε σωστά. Εύα που σημαίνει ζωή. Και έκαμε ο Κύριος τον Αδάμ. Το πρώτο πράγμα που έκαμε λοιπόν ο Κύριος τον Αδάμ και στην Εύα είναι τους έντισε. Θυμάστε ότι ήταν γυμνοί και δεν ντρεπόντουσαν και όταν κατάλαβαν τη γύμνια τους έβαλαν περιζώματα φύλων σικής. Αυτό κάνει η γυναίκα και τώρα. Και ο άντρας ντύνεται με περιζώματα φύλων σικής. Τίποτα δηλαδή. Και σωματικά, όσο μπορεί πιο λίγα, νομίζει ότι έτσι κρύβεται η γύμνια, αλλά και πνευματικά με φύλλα σικής δίνονται οι άνθρωποι, που είναι η δική τους δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι σαν ρυπαρό ημάτιο, ημάτιο, σαν βρώμικο ρούχο. Δίνεται λοιπόν με τη δικαιοσύνη τη δική του και έχει εισηγή τη συνείδησή του, αλλά είναι βρώμικο ρούχο. Αλλά και το σώμα ντύνεται έτσι, δεν τον ενδιαφέρει και πολύ, σα ίσα να λέει ότι ντύνεται. Και ο Θεός αρχίζει με το ντύσιμο του σώματος με χιτώνες. Και οι χιτώνες τι είναι? Είναι το αποτέλεσμα της θυσίας και της προσφοράς των ζώων, γιατί τότε δεν τρώγαν κρέας. Άρα λοιπόν ο Θεός σκότωσε, θυσίασε στον εαυτό του ζώα, έβγαλε το δέρμα και ενέδισε τις γυναίκες και τους άντρες. Και τους ενέδισε από πάνω μέχρι κάτω. Όχι με χόρτα που ξεραίνονται, με φύλλα που ξεραίνονται και είναι μόνο το καλοκαίρι τα φύλλα της εκείς, αλλά τους έντισε μόνιμα και στο σώμα αλλά και πνευματικά. Τους δίνει, μας δίνει ο Θεός με ημάτια λευκά, γιατί δεν θέλει να φαίνεται η γυμνότης μας και σωματικά και πνευματικά. Ποιος θέλει να φαίνεται η γυμνότης μας? Ο διάβολος. Ο διάβολος οδηγεί τις γυναίκες και τα βγάζουν όλο και περισσότερο έξω. Όλα. Και όσο φτάνει η εποχή του Αντίχριστου, τόσο που θα βασιλεύσει επί της γης αφού έρθει ο Χριστός, τόσο πιο πολύ χδίνει τις γυναίκες και τους άντρες. Τους δίνει τσίτσιδι, αλλά τους δίνει και στο σώμα και στο πνεύμα, και σωματική γύμνια και πνευματική γύμνια. Τους αφαιρεί δηλαδή κάθε αγιασμό σώματος, ψυχής και πνεύματος. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν είναι ομορφιά το γδύσιμο. Ομορφιά είναι το ντύσιμο. Η γυναίκα, λέει, πρέπει να αρέσει στον άντρα της, η παντρεμένη. Η ανήπαντρος αρέσει στο Θεό. Η παντρεμένη να αρέσει στον άντρα της πρέπει να κρύβεται. Στενοχωριέται ο άντρας της όταν γδύνεται. Πρέπει να ντύνεται. Στενοχωριέται ο Θεός όταν γδυνόμαστε από τα ημάτια τα λευκά που μας έχει φορέσει. Λυπείται το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι εξυπνάδα, δεν είναι ικανότητα, δεν είναι μεγάλο πράγμα να ανεβάζεις τη φούστα σου όλο και παραπάνω, να κατεβάζεις την μπλούζα σου όλο και παρακάτω. Αυτό ο διάβολος το κάνει. Και λυπάται ο Θεός. Λυπάται ο Θεός. Δεν είναι καλό ο άντρας τώρα να μην πω.
Δεν είναι καλό, αδερφοί, να ακτινόμαστε. Να ντυνόμαστε, θέλει ο Θεός. Να κρύβουμε την εσχήνη της γυμνότητάς μας. Γιατί το λέει εσχήνη της γυμνότητάς μας? Γιατί μόνο στον καιρό της αθωότητος ο Αδάμ και η Εύα δεν εντρέπονταν. Ο ασεβής άνθρωπος τι χαρακτηριστικά έχει? Δύο. Το Θεό δεν φοβάται και τους ανθρώπους δεν τρέπεται. Δεν έχει ντροπή. Γι' αυτό βλέπετε τώρα βγαίνουν οι διεστραμμένοι και λένε γιατί να ντραπώ, δεν είμαι ωραίος, δεν είμαι ωραία. Γιατί να ντραπώ, είναι η φύση, ο Θεός με έκανε έτσι. Αυτά είναι ψεύδι του διαβόλου. Με εδώ και σοφροσύνη η γυναίκα και ο άντρας, με σεβασμό. Δεν είναι ξεδιάντροποι. Δεν είναι ανεβείς, δεν είναι ασεβείς οι χριστιανοί. Κρύβουν τη γύμνωσή τους και από μόνοι τους και ο Θεός κρύβει αυτά που εμείς δεν μπορούμε να κρύψουμε. Τα πνευματικά. Γι' αυτό και στον ποιμένα της Λαοδικίας πριν τον εξεμέσει, τι του λέει? Μετανόησον. Αγόρασε χρυσίον δεδοκιμασμένων διαπυρός για να ενδυθείς με ημάτια καθαρά και να μην φανεί η γυμνότης, η εσχήνη της γυμνότης σου. Γιατί θα φανεί. Και πώς κρύβεται η εσχήνη της γυμνότητός μας? Με την μετάνοια στα πνευματικά και με το ντύσιμο στα σωματικά. Ο Θεός να μας φυλάει. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αλλά έχουν ευθύνη και οι γονείς. Μπορεί τώρα το κοριτσάκι σου που είναι 2-3 ετών να του βάλεις να το έχεις γυμνό. Να το μαθαίνεις με μίνι ή να το μαθαίνεις με παντελόνια που είναι ευδέλιγμα στα μάτια του Θεού ή με αλότρια ενδυμασία. Πώς το συνηθίζεις έτσι? Οι γυναίκες θα σωθούν, λέει, δια της τεκνογωνίας, εάν μήνωση αυτοί και τα παιδιά τους, όσο είναι κάτω από την εξουσία τους, στην πίστη. Αν μείνουν στην πίστη θα σωθούν, αλλά και τα παιδιά τους, όσο είναι στην εξουσία τους. Αυτή είναι η δουλειά, οικοφύλακας είναι η γυναίκα. Και αυτή είναι η δουλειά του άντρα, να ξέρει να κυβερνάει καλώς τον εαυτό Νίκο, το σπίτι του. Και αφού λοιπόν τους ενέδισε με δερματίνους χιτώνες, σκέφτηκε ο Θεός και είπε τώρα δεν πρέπει να μένουν στον Παράδεισο, γιατί στον Παράδεισο, στο κέντρο του Παραδείσου υπάρχει το δέντρο της ζωής και αν φάνε θα ζήσουν αιώνια. Παρόλο που αμαρτήσανε, αν φάνε θα ζήσουν αιώνια. Παρόλο που φάγανε από τον καρπό της γνώσεως του καλού και του κακού που φέρνει θάνατο, εάν φάνε από το δέντρο της ζωής θα ζήσουν αιώνια. Και αυτό είναι η προφητεία για σήμερα. Παρόλο που αμαρτήσαμε και καμιά φορά αμαρτάνουμε, αν μετανοήσουμε ξανά μας δίνει ο Θεός το μάνα της ζωής. Ξανατρώμε πάλι από το δέντρο της ζωής για να ζήσουμε αιώνια. Αλλά τώρα στον πεσμένο άνθρωπο αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Για σκεφτείτε να ζούσε αιώνια ο άνθρωπος μέσα σε λύπες, σε πόνους από κυεφορίες, μέσα σε να εργάζεται με κόπο, μέσα στις ταλαιπωρίες της κατάρας του περιβάλλοντος. Από έλεος ο Θεός έβαλε Χερουβίμ και τη Ρομφαία τη Φλογίνην, αφού εξεδίωξε τον Αδάμ από τον Παράδεισο, για να φυλάτουν την οδόν που οδηγεί στο ξύλο της ζωής. Έλεος Θεού είναι που ο άνθρωπος ζει 70 σήμερα και έως 80 χρόνια. Δεν περνάει η ζωή, αδερφοί. Έλεος Θεού είναι που δεν ζούμε 1000 χρόνια. Γι' αυτό 1000 χρόνια ζούσαν τότε που δεν έχει έρθει το πλήρωμα της αμαρτίας και 1000 χρόνια θα ζουν στη χιλιετή βασιλεία οι άνθρωποι, επειδή είναι δεμένος ο διάβολος.
να ευχαριστούμε το Θεό που έχει βάλει όρια ζωής, εβδομήκοντα και νευρωστία εκδοήκοντα, όπου προλαβαίνουμε να ζητήσουμε το Χριστό, που είναι ένα ελάχιστο χρονικό περιθώριο μπροστά στην αιωνιότητα που μας χαρίζει ο Θεός. Οι άνθρωποι αγωνίζονται να αυξήσουν το μέσο όρο ζωής, τον πάνε 100-150 χρόνια, λες και δεν περνάνε. Λες και δεν περνάνε. Χάρις Θεού είναι. Θυμάμαι η μητέρα του Γιάννη του Δικαίου είχε φτάσει 102-103. Στεκότανε καλά. Πήγα και τη ρώτησα, της λέω, αδερφή, είσαι 102 χρονών. Ναι, μου λέει. Τι λες. Και ξέρετε τι μου είπε. Με πω, περάσαν όμως. Περάσαν όμως. Περνάνε, αδερφή. Ως διανόημα. Δόξα στο Θεό. Χάρις Θεού είναι. Που δεν άφησε τον Αδάμ και τους άλλους που θα γεννήσει να πάνε να φάνε από το δέντρο της ζωής. Χάρις Θεού είναι που εδώ στη γη είμαστε φτιαγμένοι μόνο για 70-80 χρόνια. Για σκεφτείτε να ζούσαμε 120. Γερατιά 120 ετών μπορείτε να θα φανταστείτε. Τραγικό θα είναι. Εδώ αν κάποιος είναι 90-100 χρονών και δεν είναι έτσι στα πόδια δεν στέκεται, λέει πάρε με Κύριε. Πάρε με Κύριε, δεν την αντέχω, το λέγει η μάνα μου. Δεν την αντέχω άλλη αυτή τη ζωή. Και της έλεγε Άννα, αν δεν ζητήσει τον Χριστό δεν θα σε πάρει. Γιατί σε αγαπάει. Και έτσι το έκανε ο Θεός. Χάρις Θεού είναι. Βέβαια όταν είσαι 30, δεν ξέρεις τα πηγερατιά. Δεν ξέρεις τι σημαίνει πόνος στη μέση, πόνος στα πόδια, να μην μπορείς να περπατήσεις, να τρέξεις. Δεν μπορείς να φας. Πεθερός μου ο καημένος έλεγε, ποτέ στη ζωή μου δεν έφαγα. Όταν ήμουν νέος δεν είχα λεφτά για να φάω, τώρα που είμαι μεγάλος δεν μπορώ να φάω, γιατί έχω ζάχαρο. Γιώργο μου έλεγε, ποτέ στη ζωή μου δεν χόρτασα το φαΐ. Και έτσι είναι, έτσι είναι. Χάρις Θεού είναι, αδερφοί. Γι' αυτό να είμαστε χαρούμενοι, για όσο επιτρέπει ο Θεός να ζούμε, και πιο χαρούμενοι να είμαστε, να μας έχει έτοιμος ο Κύριος να έρθει να μας πάρει, αλλά να μας πάρει χωρίς ταλαιπωρία, να μας πάρει όρθιους, χαρούμενους και ευλογημένους σύμφωνα με το ευλογημένο θέλημά Του. Και όταν λέω να μας πάρει, το εννοώ, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι πολύ καλύτερα να είμαστε εκεί με τον Χριστό παρά εδώ με σας, έλεγε ο Παύλος. Πολύ καλύτερα με τον Χριστό παρά εδώ με σας. Κύριε Θεέ μου, ευχαριστούμε το Θεό. Αλλά είπε και κάτι άλλο. Αλλά ο Θεός είπε, θα παραμείνω για να εργάζομαι για σας, για να έχω απολαμβάνω καρπό πολύ στον ουρανό. Ο Θεός να μας φυλάει και να μας δίνει, αδελφοί, καλή συνέχεια.